Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το Meeting Point του News Bomb. Με καλεσμένο μας τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο βέβαια ευχαριστώ γιατί που δέχτηκε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά τον ευχαριστώ επίσης και για τη φιλοξενία. Σε ένα φιλόξενο Υπουργείο, ίσως σε μια περιοχή στην οποία δεν είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε Υπουργεία, αλλά εντούτοις ένα πολύ άνετο κτίριο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και με αγάπη, προς την τέχνη. Βεβαίως. Τώρα πάμε στα πιο σκληρά. Πρόσφατα στη Βουλή είπατε ότι αν υπάρξει χερσαία εισβολή στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, δεν ξέρω αν ήσασταν μάντης, προφήτης, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη της φάση ήδη, ενδέχεται να δημιουργηθεί κύμα εκατομμυρίων προσφύγων, οπότε εκεί όλες οι στρατηγικές πάνε στράφη, προφανώς, είναι έκτακτες συνθήκες, άρα μιλάμε για διαχείριση και σας ρωτώ ευθέως αν σχεδιάζετε, εν ώψη μιας τέτοιας εξέλιξης, αν σχεδιάζετε κέντρα υποδοχής προσφύγων καινούρια στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Να το πάρω από την αρχή. Πάντα οι εμπόλεμες σειράξεις δημιουργούν κύματα προσφύγων που απλά θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα γιατί είναι αδύνατη επιβίωση εκεί όταν μπαίνουν τα τεθωρακισμένα σε πόλεις. Ομοίως και στο Λίβανο. Όπου έχει μαζευτεί πολλοίς κόσμος από άλλες χώρες. Ο Λίβανος, θυμίζω ότι ήταν μια χώρα που φιλοξενούσε εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων από τη Συρία, από την εκεί εμπόλεμη σύραξη προετών, που ακόμα σε κάποιο βαθμό είναι σε ισχύ, από το Ιράκ και από άλλες ασιατικές χώρες, κυρίως Συρία και Ιράκ, αλλά και Παλαιστίνη. Είναι λογικό και αναμενόμενο μια χερσαία εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο να δημιουργήσει πίεση και δημιουργία προσφυγικού ρεύματος. Και προς μεγάλη τη χώρα όμως, μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είμαι σίγουρος εάν όσοι επιχειρήσουν να φύγουν από το Λίβανο ότι θα περάσουν από την Ελλάδα ή θα στραφούν προς την Ελλάδα, ασφαλώς θα πιεστεί και η χώρα μας. Αυτό άρα το εμείς νόημα πώς τότε έχει να δραματοποιημένη αυτό. Διατύπωση. Ποια είναι δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιο, θα κάνουμε καινούργια κέντρα φιλοξενίας στις τα περιοχές κέντρα φιλοξενίας είναι γεγονός ότι υπάρχει και λειτουργεί ένα σύστημα κυρίως κατά μήκος των ανατολικών μας συνόρων, χερσαίων και θαλασσίων, κυρίως στα νησιά, με κέντρα υποδοχής, ταυτοποίησης, φιλοξενίας κτλ. Η πληρότητα όλου του συστήματος, βάζω μέσα και τις δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, στην υπηρετική χώρα μάλλον, αυτή τη στιγμή βρίσκεται περί το 50%. Άρα υπάρχουν περιθώρια. Άρα φτάνουν. Όμως με το δεδομένο ότι φιλοξενούνται 21.000 αυτή τη στιγμή κόσμος, με έναν εύκολο υπολογισμό, λες ότι μπορεί να διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός, σε ακραίες συνθήκες να φιλοξενήσουν και λίγο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, όταν όμως έχουμε πιθανότητα έλευση εκατοντάδων χιλιάδων, έτσι, ασφαλώς και θα πιεστούμε. Άρα έχουμε στο νου μας και νέα κέντρα αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται οι υπηρεσίες και το Υπουργείο το σχέδιο διαχείρισης αυτής της κρίσης. Ασφαλώς αυτό έχει και να κάνει και με την αύξηση των θέσεων φιλοξενίας, των δομών φιλοξενίας παντού. Η συζήτηση για τη δομή της Κρήτης μπήκε στο τραπέζι εξαιτίας της δημιουργίας προσφυγικής μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Έχουμε δηλαδή το φαινόμενο τον τελευταίο χρόνο με μεγαλύτερη συχνότητα να επιβιβάζονται σε καράβια με επισφαλείς συνθήκες ασφαλώς από τις ακτές Βορείου Αφρικής, Λιβύης κυρίως, και να φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, Κίνα. Άρα το πρόβλημα προϋπήρχε. Και από εκεί να προωθούν. Αλλά τώρα έτσι μπορεί να ενταθεί όμως. Μπορεί να ενταθεί. Επομένως θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας με όρους κρίσης, να δούμε μήπως πρέπει να δημιουργηθεί. Κρήτη παίζει λοιπόν. Παίζει και η Ρόδος. Στη Ρόδο, ξέρετε, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Έχουμε τη γνωστή υπόθεση όπου πιέζονται τα νησιά του Νότιο-Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως τα Δωδεκάνησα, από τις αυξημένες ροές εκεί. Ίσως και λόγω της ύπαρξης ικανότερων κυκλωμάτων λάθρων διακινητών. Εκεί είναι οι ροές από την Τουρκία. Είναι οι ροές από τα τουρκικά παράλια, ακριβώς. Το ταξίδι είναι πολύ γρήγορο, γίνεται με μέσα καλύτερα, δηλαδή τα χύπλωα τα οποία κάνουν το ούτως ή άλλως σύντομο ταξίδι σε μερικά λεπτά της ώρας. Αυτό έχει να κάνει και με τις εγκληματικές οργανώσεις των διακινητών.
Έχουμε κατ' επανάληψη ζητήσει τη συνεργασία των τουρκικών αρχών σε αυτό το πεδίο. Αυτό όμως είναι... η Ρόδος είναι υποπίεση και τα γύρω νησιά. Uh-huh. Η Σύμη, άρα η παίζει η Κρήτη και, και ενδεχομένως κάποια άλλο νησί που ανήκει στο σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, ίσως η Ρόδος. Υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση για δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας, όχι μόνιμης, προσωρινής, mm-hmm. για αυτούς που αποβιβάζονται και συλλαμβάνονται στη Ρόδο. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μην περιφέρονται ανεξέλεγκτοι σε σημεία όπου είναι και ορατή, αν θέλετε, κάτι που προφανώς στο νησί και δημιουργεί αντίδραση τοπική. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι και να γίνει, κυρία Τρέμη, και θέλω να υπογραμμίσω αυτό, θα γίνει μετά από, πώς να το πω έτσι, ενδελεχή διάλογο και συνεννόηση με τις τοπικές αρχές. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να πάμε σε τετελεσμένα και να τα ανακοινώσουμε εκεί στις τοπικές αρχές. Mm-hmm. Ασφαλώς, όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι με όρους διαχείρισης μιας κρίσης, να πρέπει να δεις πώς θα επεκτείνεις τις δυνατότητές σου mm-hmm. σε επίπεδο φύλαξης και δομών. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θέλουμε ευνηδιασμούς και για αυτόν τον λόγο είμαστε πολύ διακριτικοί και πολύ προσεκτικοί στην προσέγγιση μας. Τώρα κρατώ στην άκρη το θέμα των προσφυρικών ροών από την Τουρκία, στο οποίο θα επανέλθουμε πιο αναλυτικά στη διάρκεια της συζήτησής mm. μας, για να πάμε στην Ευρώπη, στην εικόνα της Ευρώπης, όπου όλα δείχνουν ότι στην πράξη εγκαταλείπεται η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και υπάρχει μια σαφή στροφή από αρκετές χώρες, θα έλεγα, σε μονομερείς ενέργειες, αρχής γενομένης, τελευταία πρόσφατα από τη Γερμανία. Είναι κάτι σαν ο καθένας για την πάρτη του πλέον στην Ευρώπη, δυστυχώς. Η γερμανική κοινωνία είναι εχθρική απέναντι στους πρόσφυγες πια. Έχουμε φύγει από το 16 και την πολιτική των ανοιχτών θυρών. Ο κύριος Σόλτς παίζει το κεφάλι του και το πολιτικό του μέλλον κορώνα γράμματα. Και θέλω να σας ρωτήσω τι σας κάνει να πιστεύετε ότι από πλευράς Γερμανίας δεν θα υπάρξουν εν τέλει μαζικές επιστροφές προς τη χώρα μας. Με κάνει να το πιστεύω αυτό, διότι συζητήσαμε με τους Γερμανούς, εγώ προσωπικά δηλαδή και η ομάδα του Υπουργείου που επισκεφθήκαμε το Βερολίνο πριν από 10 μέρες περίπου, και το βάλαμε στο τραπέζι και συμφωνήσαμε ότι δεν τίθεται θέμα μαζικών επιστροφών. Άλλωστε και οι Γερμανοί οι ίδιοι το ξέρουν ότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικής τους επιλογής ή απόφασης, αλλά προσκούρησε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, τεχνικά προβλήματα. Δεν εντοπίζουν εύκολα αυτούς που είναι υποψήφοι προς επιστροφή. Και όταν τους εντοπίζουν, αυτοί προσφεύγουν στα γερμανικά δικαστήρια, τα οποία κατά πάγια τακτική αποφασίζουν ότι επειδή οι συνθήκες στην Ελλάδα από πλευράς κοινωνικών παροχών, επιδομάτων κτλ. Είναι πολύ χειρότερες από ό,τι στη Γερμανία, απαγορεύουν τις επιστροφές. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν έχουν και πάλι κάνω το μάτι και προβλέπω ότι θα αλλάξει. Εγώ παρατήρησα ότι η κυρία Φέζερ, την οποία συναντήσατε, υπουργός εσωτερικών, στις δημόσιες δηλώσεις της έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των επιστροφών. Είπε δηλαδή ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε με την Ελλάδα για το πώς οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει άσυλο εκεί, στη χώρα μας δηλαδή, και έρχονται στη Γερμανία, να μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι δύο κατηγορίες. Ο κύριος Σόλτς από την πλευρά του δεν θέτει το θέμα αυτό για πρώτη φορά. Το πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και δύο χρόνια. Mm-hmm. Απλώς τώρα το θέτει πιο εμφατικά λόγω και των αποτελεσμάτων στις τοπικές εκλογές με την ενδυνάμωση της ακροδεξιάς. Και ξέρουμε, ή τουλάχιστον αν αυτή η πληροφορία είδε το φως της δημοσιότητας, ότι έχει ντυλάρει με την Τουρκία και κάθε εβδομάδα στέλνει ένα αεροπλανάκι με 500. Ναι. Γιατί αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και με την Ελλάδα? Δηλαδή, γιατί είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που ήδη έχει συμφωνηθεί με την Τουρκία και γίνεται, δεν θα γίνει κάποια στιγμή και με εμάς? Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, υπάρχουν δύο κατηγορίες υποψηφίων προς επιστροφή όσον αφορά αυτούς που μπήκανε σε ευρωπαϊκό έδαφος πρώτη φορά από την Ελλάδα. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που αιτήθηκαν άσυλο και έλαβαν το άσυλο, άρα και ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στις χώρες ζώνης Σέγγεν για 90 μέρες. Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι όταν παρέλθουν αυτές οι 90 μέρες, τότε θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα από όπου μπήκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος για πρώτη φορά. Και οι περισσότεροι πάλι έχουμε προβλήματα ακριβώς εντοπισμού τους. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που... είναι γιατί πιστεύουμε ότι θα συμβεί το ίδιο με αυτό που ήδη συμβαίνει με την Τουρκία. Γιατί δηλαδή, πώς τους βρίσκουν, πώς βρίσκουν αυτούς που έχουν έρθει από την Τουρκία και δεν μπορούν να βρουν αυτούς που έχουν έρθει. Ας περιμένουμε να δούμε τι ρυθμό θα έχουν οι επιστροφές στην Τουρκία. Μπορεί να έχουμε μια συμφωνία Σόλτς
Ερντογάν, το πρώτον, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Ο Ερντογάν, διαπραγματευόμενος και πιθανώς σκεπτόμενος και το οικονομικό αντάλλαγμα, πάντα ήταν αυτό στη σκέψη των Τούρκων όσον αφορά τη διαχείριση μεταναστευτικού. Και παίρνουν δικό του πρόβλημα, δεν παίρνουν, υπάρχει αμφιβολία. Παίρνουν χρήματα γι' αυτό, δεν μπορούν να έχουν παράπονα. Βάσει τη Συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία του 2016, η οποία όμως εφαρμόζεται εν μέρη, δεν εφαρμοζόταν στο πεδίο των επιστροφών. Ναι, ίσως δεν ήμουν παρόν στις διαπραγματεύσεις, ίσως γι' αυτό σε αυτό το σημείο να δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση μεταξύ Γερμανών και Τούρκων. Σε κάθε περίπτωση να δούμε όμως την εφαρμογή στην πράξη. Πόσοι θα επιστρέψουν, πόσοι θα μπουν πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Όπως σας είπα, για τεχνικούς λόγους, η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι και πρέπει να κρατήσουμε στη συζήτησή μας ότι συζητάνε οι Γερμανοί επιστροφές. Να σας πω κάτι όμως, ο κόσμος ανησυχεί, η κοινωνία έχει μια ανασφάλεια, σου λέει δηλαδή, γιατί βλέπει τι γίνεται. Η θέση της Ουγγαρίας είναι γνωστή, τώρα ξαφνικά ανοίγει το χορό η Γερμανία, η Ολλανδία είναι στο ίδιο μήκος κύματος, η Γαλλία επίσης έχει μια στροφή προς αυτήν την κατεύθυνση, να δούμε τι θα γίνει και με την Αυστρία και γενικά μπορούν να ρίξουν οι ωρέξεις δεξιά και αριστερά. Άρα εμείς μαζί με άλλες χώρες του Νότου και κυρίως την Ιταλία, κινδυνεύουμε να μετατραπούμε σε χώρα τελικού προορισμού για όλες τις ροές, σύν να μας στείλουν πίσω και αυτούς που θεωρούν ότι παρατύπως εγκατέλειψαν τις χώρες από τις οποίες έφυγαν. Αν γίνει αυτό, κυρία Τρέμη, υποθετικά μιλάω πάντα, δεν θέλω να εντείνω τις ανησυχίες κοινωνίας. Δηλαδή, θα ξεκώσουμε τα τότε θα έχει ξυλωθεί όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ναι, το αλλά ότι είμαστε στην Ευρώπη σημαίνει ότι παίρνουμε αποφάσεις μαζί και τις εφαρμόζουμε μαζί. Αυτό είναι και το νόημα και το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αν αυτό καταστρατηγηθεί μονομερώς από κάποιες χώρες οι οποίες λόγω πολιτικών υπολογισμών ότι υπάρχει φοβερή πολιτική πίεση στη Γερμανία. Δεν το διακρίνετε ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα. Το βλέπω. Και ασφαλώς η πίεση θα μετακυληθεί στις χώρες στο εξωτερικό ευρωπαϊκό σύνορο. Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς. Οι χώρες του Νότου είναι και οι Πολωνοί στα βόρεια, οι οποίοι προβληματίζονται με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, εδώ το νόημα είναι να κάτσουμε να συνοηθούμε σαν Ευρωπαίοι, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, και να καταλήξουμε σε μία λύση, ώστε που να μην σημαίνει μονομερός επιβάρηση της πίεσης σε μία χώρα. Αυτό είναι ευθέω, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι. Το είπα και προχθές κάπου. Γίνονται και εκλογές συχνά πυκνά. Ναι, βεβαίως, και εμείς κάνουμε εκλογές. Η ακροδεξιά δυναμώνει παντού. Και εμείς κάνουμε εκλογές. Εμείς όμως είμαστε βήματα. Δεν έχουμε την άμεση πίεση, αλλά ίσως να την αρχίσουμε να την αισθανόμαστε, αν ας πούμε αφαιθεί αυτό το πράγμα στην τύχη του. Προσέξτε, εμείς λέμε το εξής. Αφενός να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την ασφάλεια των συνόρων μας, να ασχοληθούμε, αν πρέπει να ασχοληθούμε, εφόσον έχει αλλάξει, αν θέλετε, αν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί σχετισμοί και, εν πάση περιπτώσει, τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, συγκεκριμένα πράγματα. Τι δεν γίνεται σήμερα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το λίγο περισσότερο είναι γενικό και όριστο. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε επιπλέον? Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε σε μια νέα βάση, όπου όσοι επιθυμούν να εισέλθουν ως μετανάστες, παρανόμως λέω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φιλοξενούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξοδεύει λεφτά για την ασφαλή διαβίωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταλήγουν να αποδέχονται ένα μήνυμα κανόνων της κουλτούρας, αν θέλετε, των αξιών της χώρας που τους φιλοξενεί. Αυτό είναι το πρώτο που για μένα είναι βασικό όσον αφορά την ασφαλή και χωρίς απρόπτα φιλοξενία άλλων αυτών. Ναι, τώρα πάμε σε άλλο Ευρώπη, θέμα, στην ενσωμάτωση. Κοιτάξτε, ναι. Όλα αυτά που συνέβησαν στη Γερμανία οφείλονται και σε μεμονωμένα περιστατικά, όπου κάποιοι παράνομοι μετανάστες που έχουν λάβει άσυλο ή δεν έχουν λάβει, διέπραξαν εγκληματικές πράξεις κατά γηγενών. Αυτά προφανώς επηρέασαν, αλλά νομίζω αυτά επηρέασαν. Αυτά μετέβαλαν σιγά σιγά τη στάση. Ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, η γενική συζήτηση στη Γερμανία και οι γενναιόδορες παροχές είναι ότι τους δίνουμε πολύ παχυλά επιδόματα. Βεβαίως. Και τεμπελιάζουν. Αυτό είναι δηλαδή το βασικό που επηρεάζει την γερμανική δημιουργήθηκε κοινωνία. Δημιουργήθηκε σταδιακά μια αρνητική στάση. Η οικονομία της χώρας χυμάζεται λόγω των καυσίμων των ακριβών, άρα λόγω του πολέμου, εξού αυτά, και η στροφή εκεί δηλαδή στο θέμα του πολέμου. Όλα αυτά όμως, να μην ξεχνάμε ότι δεν δημιουργήθηκαν επειδή η Ελλάδα διεκπαιρέωσε τις ασύλου και τους, να το πω έτσι, πάσαρε
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλοι όχι, αλλά χρησιμοποίησαν τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα που τους έδωσε η χώρα όπως υποχρεούται. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τελικά. Και όπως υποχρεούται και από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και αυτοί τα χρησιμοποίησαν εν συνεχεία για ακριβώς. Να πάνε όπου ήθελαν. Και τελικά ήθελαν να καταλήξουν στη Γερμανία, όπου υπάρχουν συγγενείς τους, άρα μιλάμε για οικογενειακές επανενώσεις, υπάρχουν φίλοι. Υπάρχει ένα πεδίο πιο φιλικό με τα επιδόματα κτλ. Στην αρχή, έχει σημασία να το πούμε αυτό, στην αρχή η κριτική εναντίον της Ελλάδας είναι ότι αργοπορούμε πάρα πολύ με την διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου. Πάμε αργά. Τώρα μας λένε, ρε παιδιά, γιατί πάτε τόσο γρήγορα και τους στέλνετε τόσο γρήγορα σε εμάς. Είναι αυτή η στροφή που λέμε. Αλλά νομίζω θα ήταν άδικο για την Ελλάδα να είναι υποποίηση και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Πάντως συμβαίνει. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή άδικο. Λέω ότι συμβαίνει και ότι είναι και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί συμβαίνει αγωνία και ανησυχία. Συμβαίνει και θα το διαχειριστούμε. Τώρα, σε μια επιμέρους πτυχή, πριν από 9 μήνες ψηφίστηκε τροπολογία για την νομοποίηση των αλλοδαπών, οι οποίοι δεν έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα μας, αλλά ωστόσο μένουν εδώ, σε εμάς, και εργάζονται και μάλιστα για αρκετά χρόνια. Γνωρίζετε, έχετε εικόνα του πόσοι νομοποιήθηκαν με αυτή τη ρύθμιση και έχετε κάποιο σχεδιασμό σε σχέση με το ποιες είναι οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και από ποσοτικής αλλά και από ποιοτικής πλευράς. Και τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε, διότι αυτή η ρύθμιση λήγει σε 3 μήνες. Στο τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, ο υπολογισμός του Υπουργείου τότε ήταν η νομιμοποίηση 30.000 περίπου διαμενόντων στην Ελλάδα. Έτσι να μπορέσουν να προωθούν στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν να καλύψουν κάποια κενά. Γιατί η αγορά μας λέει ότι λείπουν από την αγορά εργασίας κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων. Για πολλούς λόγους να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα χρειαζόμαστε και παραπάνω. Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Επομένως, ποιος είναι ο σχεδιασμός ο δικός? Και εδώ μπαίνει δηλαδή, το ζήτημα. Θα επανεξεταστεί το μέτρο προς την κατεύθυνση του να καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις, θα ανανεωθεί καταρχάς λίγοι στο τέλος του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς μας, να δούμε πώς τελικά μπήκαν σε αυτήν την αγορά εργασίας. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον έχει προσεγγίσει αυτό το νούμερο της 30.000 που ήταν αρχικό στόχος τότε του Υπουργείου, πρόπερση, αλλά σίγουρα κάποιοι προωθήθηκαν. Από εκεί πέρα μπαίνει ένα θέμα, πώς λύνουμε το πρόβλημα. Μία λύση είναι η νόμιμη μετανάστευση. Η νόμιμη μετανάστευση γίνεται με μετάκληση εργαζομένων, είτε στη βάση διμερών συμφωνιών, είτε στη βάση ατομικών διευθετήσεων μεταξύ των εργοδοτών, σε μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία που καλούμαστε να απλοποιήσουμε. Γιατί αφορά πολλά υπουργεία και είναι και χρονοβόρα και στο τέλος της ημέρας δεν λύνει όλα τα προβλήματα στον χρόνο που θα έπρεπε να τα λύσει. Δηλαδή, το να πάρει κάποιος άδεια να εισέλθει στη χώρα θεώρηση εισόδου από το κράτος όπου άρα κάνει. Άρα, αυτή τη διαδικασία την εξετάζετε. Στη λήξη τουριστική την σεζόν. Εξετάζετε, τη θεωρείτε, την εξετάζετε, θεωρείτε ότι πρέπει να την απλοποιήσετε όλες τις προϋποθέσεις. Πρώτα πρέπει να απλοποιήσουμε την νόμιμη διαδικασία. Για τη μαζική νομοποίηση των παρανόμων. Που σας λέω, λίγη η παράνομη είναι κάτι διαφορετικό. Τι θα η παράνομη είναι κάτι διαφορετικό. Θα την ανανεώσετε τη ρύθμιση. Η παράνομη, ασφαλώς και θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε όταν φτάνει ο χρόνος. Όπως σας είπα, θα κάνουμε κάποιους υπολογισμούς, τους κάνει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία. Ξέρετε, οι παράνομοι που εισέρχονται στη χώρα δεν έχουν όλοι κατά νου να βρουν θέση στην αγορά εργασίας, να δουλέψουν. Κάποιοι το κάνουν. Οι περισσότεροι βέβαια στο μυαλό τους έχουν να φύγουν και να καταλήξουν κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, όπου και αρχική τους πρόθεση. Τώρα, όπως λέτε πολύ σωστά, αυτό το πράγμα αλλάζει. Ασφαλώς υπάρχει κίνδυνος όλοι αυτοί να εγκλωβιστούν εδώ. Δεν νομίζω, βάσει των προβλέψεων για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Όλοι αυτοί υποχρεούνται, ή μάλλον τους υποχρεώνει ο νόμος, ή μάλλον τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να φύγουν εκεί που είναι ο τελικός προορισμός τους. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να δούμε πώς θα ισορροπήσουμε τους αριθμούς, αφενός δηλαδή να προωθήσουμε την νόμιμη μετανάστευση για λόγους τόνου της αγοράς εργασίας, αφετέρου να δούμε πόσο από αυτούς που είναι παράνομα στη χώρα και περιμένουν να διεκπαιρεωθεί η αίτηση ασύλου τους, μπορούν να καλύψουν προσωρινές ανάγκες. Αυτός ήταν και ο στόχος της προπέρσινης τροπολογίας
για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Είναι δύσκολη άσκηση. Δύσκολη, αλλά υποθέτω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα ανανεωθεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση πρέπει να ανανεωθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα όμως θα περίμενα μέχρι να γίνουν οι αριθμητικοί υπολογισμοί. Λογικό είναι να ανανεωθεί η ρύθμιση. Να σας πω, είπαμε πριν για την ακροδεξιά, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των πολιτών και τους οθούν προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούνται το μεταναστευτικό, η οικονομική καχυξία, αν θέλετε και το ξεθόρυγμα της εθνικής ταυτότητας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε πολύ έντονα στην Ευρώπη, υπάρχει και στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα νούμερα, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, μας δείχνουν, έχουν μια διαφοροποίηση από εταιρεία σε εταιρεία, μας δείχνουν ότι τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αθροίζουν περίπου ένα 20%. Mm. Και είναι ταυτοχρόνως, αυτό είναι ποιοτικό στοιχείο, δεξαμενές υποδοχής των δυσαρεστημένων από τη δική σας την πλευρά, την πλευρά της κυβέρνησης. Επομένως, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αρχίσουμε να θεωρούμε την αυτοδυναμία όνειρο θερινής νυχτός. Η αυτοδυναμία είναι πάντα ζητούμενο. Κάθε φορά, ιδίως σε προεκλογικές περιόδους, ανοίγει η συζήτηση για την αυτοδυναμία. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται κάθε φορά σε εκλογές, αλλά και τώρα, που δεν είμαστε σε εκλογικό ή προεκλογικό χρόνο, με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Και λέμε ότι λίγο πολύ είμαστε συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, λίγο πολύ διαχειριστήκαμε πάρα πολύ δύσκολες κρίσεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και σταθήκαμε και εμείς και η χώρα. Λάθη δεν είναι δυνατόν να αποφεύγονται. Μόνο όποιος δεν κυβερνάει, δεν προσπαθεί, δεν κάνει λάθη. Αλλά παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα, θα έλεγα, είναι μιας χώρας η οποία είναι σταθερή, η οποία είναι σταθερή και κυρίως έχει κάποια πολιτική σταθερότητα όταν όλη η Ευρώπη δεν απολαμβάνει αυτό το προνόμιο. Έχετε όμως ένα αφήγημα που μας το δείχνουν πάλι οι δημοσκοπήσεις, το οποίο δεν το αγοράζει εντός εισαγωγικών πολύ υψηλό ποσοστό πολιτών. Mm. Ανάλογα με την εταιρεία, αυτοί που λένε όλα καλά και πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και μένονται από 24 έως 27%. Mm. Αυτά είναι, αυτές είναι στάσεις ή αξιολογήσεις πολιτικών που πάλι αδυνατίζουν το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν τίθεται και θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου, να χαμηλώσει ο πύχης αυτοδυναμίας από 37-38 που είναι σήμερα, να πάει στο 32-33. Αυτό θα προβλήθηκε κάποια στιγμή ξαφνικά. Ναι, εντάξει, το έθεσε ο Δάδωνης έντονα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά όπως είναι μια λογική σκέψη που θα μπορούσε να την κάνει ο καθένας. Όπως προβλήθηκε αυτό το επιχείρημα, έτσι και αποσύρθηκε από τη δημόσια συζήτηση. Τώρα, αν υπάρχει κάποια σκέψη γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα, έχει μεγάλη θεσμική συνείδηση και δεν θέλει να προβαίνει σε τέτοιου τύπου θεσμικές, αν θέλετε. Ωραία. Παραβάσεις. Άρα έχει και πολιτικό σχεδιασμό με ποιους θα συγκυβερνήσει, υποθέτω. Αυτό θα προκύψει, αυτό θα προκύψει στην πορεία. Κρατάμε το ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη δύναμη στο πολιτικό σύστημα. Ναι, προσφέρει μια σταθερή κυβέρνηση όταν πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το προνόμιο. Και προσπαθεί και βοήθεια, να αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά χρειάζεται και τη βοήθεια των άλλων, κάποιων άλλων κομμάτων. Θα δούμε. Να τελειώσουν πρώτα οι άλλοι με τα εσωτερικά τους θεματάκια. Και γιατί εδώ παίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε μια πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας. Οι άλλοι δεν έχουν εσωτερικά προβλήματα, ενώ τα κόμματα τα οποία είναι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που είναι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα κόμματα τα οποία. Τα εξαιρείτε αυτά δηλαδή. Προσφέρουν εύκολες λύσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα, υπεραπλουστεύουν. Τα εξαιρείτε. Χαϊδεύουν αυτιά. Μάλιστα, τα εξαιρείτε λίγο από τη συνεργασία. Προσβλέπετε προς τη πλευρά του ΠΑΣΟΚ κυρίως δηλαδή, αυτό κάνει. Όχι. Να σου πω κάτι. Αν προκύψει αύριο μία συνθήκη, προφανώς πρέπει να δεις και πρέπει να συγκυβερνήσεις, με ποιον θα συγκυβερνήσεις. Αλλά αυτό είναι, έχει ακόμα να φάμε πολλά ψωμιά μέχρι, μέχρι να το δούμε μπροστά μας. Σε κάθε περίπτωση, να το κλείσω, τα αντιστημικά κόμματα όλων των άκρων, όχι μόνο των δεξιών άκρων, προσφέρουν, έχουν την τάση να προσφέρουν πολύ εύκολες και απλές λύσεις σε πολύ περίπλοκα και σύνθετα προβλήματα, χαϊδεύοντας αυτιά. Mm-hmm. Βέβαια, στηρίζονται στη μεγάλη ανασφάλεια σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Mm-hmm. Ανασφάλεια κυρίως οικονομική μια ανάλυση και κοινωνική. Των λόγων που προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Εκεί θα πρέπει τα πιο συστημικά κόμματα
να κάνουν την ανθρωπιστική τους και να δουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Λοιπόν, από τις Βρυξέλλες, στο επίπεδο των Βρυξελών, αυτής της γραφειοκρατίας, πολυτελείας, που για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη είναι κάτι πολύ απρόσιτο και μακριά από τα προβλήματά του, μέχρι βέβαια τις εθνικές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω, επειδή εσείς ήσασταν και εκλογάρχες επικεφαλής της εξτρατείας της Νέας Δημοκρατίας πρώτων ευρωεκλογών. Πρώτη φορά μου το λένε αυτό. Ωραίο ακούγεται. Λοιπόν, νομιουργό στην Ελλάδα, δώσετε μια έμφαση στην Βόρεια Ελλάδα. Μπράβο. Αλλά αυτό σας έδωσε δυνατότητα να πάρετε και κλίμα, να πάρετε και μηνύματα και από τα στελέχη σας και από την κοινωνία. Βλέπω μια βαβούρα, παίρνετε ότι κι άλλοι μπορεί να πήρουν μηνύματα, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που εκδηλώνεται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να μην κουράζουμε τη συζήτηση. Ίσως το πιο ακραίο γεγονός ήταν η διαγραφή ενός συναδέλφου σας, που έθεσε δημοσίως ένα θέμα που αφορούσε στους διαγωνισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάθεση κηλικίων σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν θέλω να πέσουμε στην περιπτυσιολογία. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ποια είναι η γνώμη σας τελικά. Ο βουλευτής τι πρέπει να κάνει, να σιωπά, να ψηφίζει νομοσχέδια χωρίς να προβάλλει κανενός είδους αντίρρηση ή έκφραση διαφορετικής άποψης. Και αν υποθέσουμε ότι είναι ορθή η ανάγνωση που κάνουμε εμείς δημοσιογράφοι, δηλαδή ότι υπάρχει βαβούρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι ένα ζήτημα που επιλύεται με διαγραφές. Οι διαγραφές είναι... Τα σέβαλα πολλά, αλλά ρόλος βουλευτή και πώς αντιμετωπίζεται πρόβλημα ενός ευρύτερου προβληματισμού, ας το πούμε έτσι. Ξεκινά από το τελευταίο σκέλος που είναι και πιο φρέσκο. Οι διαγραφές είναι έσχατο μέτρο. Αλλά για να προχωρήσει μια διαγραφή θα πρέπει να σταθμιστεί η συνολική συμπεριφορά του υποψήφιου προς διαγραφή βουλευτή. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι είχαμε μια υπέρβαση ορίων, διατυπώθηκαν ερωτήματα, δόθηκαν απαντήσεις, παρά τα αυτά. Σε τι συνίστα το υπέρβαση ορίων? Ότι ο βουλευτής επέμεινε παρά τις διαβεβαιώσεις, τις απαντήσεις που έλαβε και προχώρησε, θα έλεγα, σε μια παρατεταμένη δημοσιοποίηση μέσα από τα μέσα του ζητήματος και όχι προσφυγής στις αρμόδιες αρχές εφόσον τίθεται θέμα διαφάνειας. Ότι δεν δόθηκαν επαρκείς, ο αντίλογος λέω, είναι ότι δεν δόθηκαν επαρκείς απαντήσεις επί των ζητημάτων που τέθηκαν. Αλλά ας πάμε στο γενικό. Το γενικό είναι το εξής. Κατά την άποψή μου πάντα, ο βουλευτής ασφαλώς έχει κάποια καθήκοντα που περιγράφονται πρώτα απ' όλα από το Σύνταγμα. Έχει, θα έλεγα, καθήκον να ελέγχει την κυβέρνηση. Και το κάνει αυτό ακόμα και ο συμπολιτευόμενος βουλευτής. Ο συμπολιτευόμενος βουλευτής δεν απαγορεύεται να κάνει ερωτήσεις. Οι 11 που έκαναν ερώσεις για τα κόκκινα δάνεια καλά έκαναν ή δεν έκαναν? Θεωρώ ότι έκαναν καλά, διότι ανέδειξαν ένα πρόβλημα κοινωνικό, πήραν απάντηση ταχύτατα, θα έλεγα, από τον αρμόδιο υπουργό. Και νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει τη διαδικασία. Είναι επιβεβλημένο και από τους κυβερνητικούς βουλευτές στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να ελέγχουν την κυβέρνηση και τους υπουργούς. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να αναζητούμε θεωρίες συνωμοσίες, εσωτερικής αναταραχής, επανάστασης, αντάρτικου κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι, και αυτό είναι κάπως ακραίο. Από εκεί και πέρα, στη Νέα Δημοκρατία, επειδή το έζησα και εγώ ένα χρόνο που ήμουν εκτός κυβέρνησης, στη συζήτηση επίμαχων νομοσχεδίων, την εσωτερική, στη Νέα Δημοκρατία δεν σωπαίνει ο βουλευτής. Γίνανε εσωτερικές διεργασίες, διατυπώθηκαν αντιρρήσεις, έγιναν πολύ μακροσκελείς κουβέντες. Κάποιοι τα είπαν φροντιστήρια, δεν ήταν φροντιστήρια. Στα φροντιστήρια μιλάει ο καθηγητής και οι μαθητές ακούν και γράφουν σημειώσεις. Εκεί ήταν μακροσκελείς συζητήσεις, κουβέντες. Κάποιες φορές ανέβηκαν οι τόμοι. Ψιστήρι, δεν ήταν. Όλα τα επιχειρήματα μπήκαν στο τραπέζι. Και η τελική μορφή του νομοθετήματος που κατέβηκε στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση με την κοινοβουλική διαδικασία ήταν διαφορετική από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι το ψιστήρι, όπως λέτε, ή η εσωτερική συζήτηση, όπως λέω εγώ, είχε κάποια αποτελέσματα. Μέχρι και χθες είχαμε βελτιώσεις, ας πούμε, στο φορολογικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, μετά από στάθμιση, αν θέλετε, του αντικτύπου στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση είναι εκεί, οι υπουργοί ακούνε και σε κάποιο βαθμό μεταβάλλουν κάποιες αποφάσεις τους όταν κρίνουν ότι είναι επιβλημένο αυτό να γίνει για το ευρύτερο καλό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα, θα λέγα, κόμμα που αρκετά πολυσυλλεκτικό από το κέντρο μέχρι τις, το, το, το,
τις παρυφές, αν θέλετε, της ακροδεξιάς, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εννοώ είναι ότι είναι πολύ συλλεκτικό και στο πλαίσιο αυτό ακούγονται πάρα πολλές απόψεις. Υπάρχουν, να το πω έτσι, διαφορετικές καταβολές. Σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται η συζήτηση και γίνεται η ζήμωση. Εντός των ημερών ο Πρωθυπουργός ξεκινάει επαφές με βουλευτές, ναι, για να ακούσει και τα θέματα που οι βουλευτές έχουν να του προβάλλουν. Δεν υπάρχει, θα έλεγα, μια επιβολή μιας γραμμής χωρίς τίποτε άλλο και αυστηρή σύσταση για πειθαρχία. Ακούμε και μέσα από την συζήτηση νομίζω γινόμαστε σοφότεροι και καλύτεροι στη διακυβέρνηση. Χωρίς αυτό βέβαια ποτέ να αγγίζει το τέλειο. Το τέλειο είναι μόνο για τον Θεό. Ναι, υπερφυσικό, μεταφυσικό. Λοιπόν, ελληνοτουρκικές σχέσεις τώρα. Πιστεύετε ότι η δήλωση του Νίκου Δένδια από το Καστελόριζο την έκανε, ότι τα νησιά δικαιούνται η αλήτητα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, ως και η υφαλοκρηπίδα, και ότι δεν γίνεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση με βάση το μέγεθος των νησιών, σαμποτάρει τις συνομιλίες Μητσοτάκη και Ερντογάν και ότι είναι κατά του διαλόγου και μάλιστα στοχοποιεί την Τουρκία, όπως ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά? Ο Νίκος Δένδιας μίλησε ως Υπουργός Άμυνας, έκανε μια δήλωση η οποία ασφαλώς και είναι στα όρια των θέσεων της χώρας. Προέβαλε το διεθνές δίκαιο. Στα όρια. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς πλαίσια. Στο πλαίσιο των θέσεων της χώρας. Δεν έφυγε από αυτό το πλαίσιο. Και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη δήλωση. Τώρα, αν η τουρκική πλευρά παρεξηγήθηκε ή τον ζωγραφίζει ως τον υπαίτιο της υπονόμευσης των σχέσεων. Δεν είναι τώρα. Νομίζω και ότι αυτό... μάλιστα ένας παλαιός σας γνώριμος, ο κύριος Ακάρ. Στον κύριο Ακάρ, λοιπόν, επειδή είχατε και επαφές όταν ήσασταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εσείς τι θα το απαντούσε που είπε όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά? Θα το απαντήσω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Ακάρ κάνει τη δική του δουλειά, ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Εθνικής Άμυνας, κάνει τη δική του δουλειά και η κάθε χώρα, να το πω έτσι, υπερασπίζεται τις δικές της θέσεις. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Μητσοτάκης, μιλάμε, αυτό είναι καλό. Το ότι συζητάμε όμως και κάνουμε διάλογο δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα. Είναι καλό όμως προπάντων να υπάρχει ο διάλογος, δηλαδή το ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Θαλάσσια, τι σημαίνει αυτός ο διάλογος και πώς καθορίζει τη στάση των δύο πλευρών? Θαλάσσια πάρκα, λοιπόν, οι αρχικοί χάρτες προέβλεπαν ενιαίες περιοχές που εκτείνονταν και στα διεθνή ύδατα. Προκλήθηκαν πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, και υπήρξε κατόπιν αυτού, συμπτωματικά ή όχι, ανασχεδιασμός. Οι νέοι χάρτες που διέρευσαν στην εφημερίδα Τα Νέα προβλέπουν κατακερματισμό και περιορισμό της δραστηριότητας στα 6 μίλια. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, το θεωρείτε άσχετο ή και ασήμαντο εν όψη ενός ενδεχομένου προσφυγής στη Χάγη, όπου εκεί κατατίθενται επιχειρήματα για το δίκαιο της μίας ή της άλλης πλευράς? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συζήτηση και μια προσέγγιση κατά την οποία η Ελλάδα μόνο υποχωρεί. Εγώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο. Η Ελλάδα δεν υποχωρεί. Εγώ σας ρωτώ για τα 6 μίλια, γιατί εκεί είναι κρατάει όλο το ζουμί. Κρατάει ζωντανές τις θέσεις της. Γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα και της Κάσου και της τροπολογίας του Υπουργείου Ενέργειας για το... για την απαγόρευση οικονομικής δραστηριότητας σε νησιά, νησίδες, βράχια κλπ. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι σαν να παραπέμπουν, τυχαία ενδεχομένως, το ίδιο ζήτημα, δηλαδή τα 6 μίλια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, διά του Πρωθυπουργού βασικά, έχει προσδιορίσει τα ζητήματα που είναι επίδικα προς συζήτηση, δηλαδή, ίσως αύριο στο Διεθνές Δικαστήριο της Θράκης, που είναι και οι ελληνοτουρκικές διαφορές. Η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και όχι τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, προφανώς, εν όψη της εξέλιξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου, οι τόνοι, θα έλεγα, ότι διατηρούνται χαμηλοί. Και εκεί νομίζω αποδίδω όλα αυτά, όλα τα επιμέρους θέματα. Δεν είδα καμία χειρονομία καλής θέλησης από την τουρκική πλευρά.
Εν πάση περιπτώσει, μπορεί στο διακηρυκτικό επίπεδο να λέμε ότι είναι αδιαφυσβήτητο το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αλλά οι κινήσεις εντελώς συμπτωματικά οι οποίες γίνονται, είτε πρόκειται για ρυθμίσεις είτε πρόκειται για νομοθετήματα, είναι στο πλαίσιο των 6 μιλίων. Πάντα η Τουρκία θα αναπτύσσει μια ρητορική η οποία πολλές φορές θα ακούγεται ανίκεια για μας. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει από τώρα να αποκλείουμε και κινήσεις καλής θέλησης για τουρκική πλευρά. Τις προάλλες, ας πούμε, πάλι από πληροφορίες άκουσα ότι εξετάζεται η επαναλειτουργία της σχολής Χάλκης. Να μια χειρονομία καλής θέλησης. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αυτή, αν γίνει πραγματικότητα. Όμως ότι διέρευσε αυτό έστω και ως διαρροή, σημαίνει ότι κάτι κινείται και από απέναντι. Θα το δούμε όμως στην πράξη. Όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε στην πράξη. Και νομίζω ότι στο πνεύμα του ότι καλώς άνοιξε το κανάλι επικοινωνίας, καλώς πάμε στο διάλογο, να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλουμε από αυτό. Μπορεί να μην βγάλουμε, δεν προεξοφλώ τίποτα, ούτε είμαι ιδιαίτερα, κρατάω μικρό καλάθι, πάντα κρατούσα. Θα δούμε πού αυτό μπορεί να μας οδηγήσει. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό το κλίμα ύφεσης στις εντάσεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ προσωπικά τις βίωσα αρκετά έντονο βαθμό λόγω του προηγούμενου. Εργαλείο είναι, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αλλά όλα θα κρυθούν από το αποτέλεσμα, δεν έχω καμία διαφωνία προς αυτό που λέτε. Κλείνω με την Κάσο και με μια προσωπική ερώτηση που έχω για εσάς. Λοιπόν, ένα ιταλικό ερευνητικό το οποίο είχε μισθωθεί από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, εξαναγκάστηκε σε απομάκρυνση από μια περιοχή η οποία αμφισβητείται από το τουρκολιβικό μνημόνιο, ενώ κατοχυρώνεται πλήρως από την ελληνοαιγυπτιακή. Με παρέμβαση 5 τουρκικών φρεγατών, ενώ από τη δική μας την πλευρά υπήρξε αυτό που θα ονομάζαμε ακινησία. Ήτανε καλό που παραμείναμε παρατηρητές. Κοιτάξτε, παρατηρητές δεν παραμείναμε. Κινητοποίησαμε και εμείς. Κινητοποίησαμε και εμείς στοιχεία κουμάντα του πολεμικού μας ναυτικού. Δεν είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να ανοίξουμε πύρνα, να βυθίσουμε το μισό σε καμία περίπτωση. Στόλο. Όχι, βέβαια. Αλλά ευτυχώς. Αλλά και πάντα ό,τι γίνεται κάτι, κοιτώ την νομική διάσταση, το νομικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Ασφαλώς. Σε ένα ανοιχτό ζήτημα και το οποίο θα κριθεί σε νομική βάση. Θέλει να κατοχυρώσει τελεσμένα, το ξέρουμε ότι το κάνει αυτό η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θα επιμείνω και θα παραμείνω στην εκτόνωση αυτή τη σύντομη έστω ένταση. Θα υπενθυμίσω ή μάλλον θα παρατηρήσω ότι αυτό το διάστημα ενώ βλέπουμε μία ύφεση στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας από αέρος, έχουν στην ουσία εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις του Εθνικού Αέριου Χώρου, οι υπερπτήσεις βεβαίως έχουν εκμηδενιστεί. Εντούτοις βλέπω μία πιο αυξημένη. Τα F-16 τα καινούργια, γιατί έχει πολύ μέλλον έχουν, δεν έχουν δέσμευση ως προς τη χρήση τους. Έχει πολύ μέλλον αυτή η δουλειά. Αυτή τη στιγμή εμείς, μια που το θέτετε, ανοίγετε μία ωραία παρένθεση όχι, τώρα. Όχι, μην πάμε τώρα και εκεί. Και με γαργαλάτε ως πρώην ΕΦΑ. Γιατί ο χρόνος σας, εγώ το χρόνο σας πολύ γρήγορα, είναι πολύ γρήγορα. Έχουμε προμηθευτεί και είμαστε την τελευταία εξάδα των Ραφάλ μέχρι να συμπληρώσουμε τα 24. Έχουμε μπει στο πρόγραμμα F-35, οι Τούρκοι ακόμα ψάχνονται αφού έχουν αποβληθεί από καιρό λόγω των S-400. Προχωράμε με το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper και οι Τούρκοι ακόμα συζητάνε πότε θα συμφωνήσουν για να αρχίσουν να παίρνουν ανταλλακτικά και να μπουν στο δικό τους πρόγραμμα Viper που για μένα είναι 3 χρόνια από αύριο, αν συμφωνήσουν αύριο. Επομένως, πάντως δεν το λύσαμε το πρόβλημα. Υπάρχει, είναι ενεργό. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην διαπραγματευτούν. Είμαστε όμως στον αέρα πολύ μπροστά για κάποια χρόνια μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Στη θάλασσα όμως είναι κάτι διαφορετικό και εκεί ήθελα πάμε να καταλήξω. Πάμε λοιπόν πάλι στη θάλασσα για να σας κάνω λοιπόν, και την προσωπική ερώτηση. Δεν σας ξεχνώ και πάμε στη θάλασσα, αυτό που είχατε θέσει. Βλέπω ότι ενώ στον αέρα στην ουσία η παραβατικότητα έχει εκμηδενιστεί, εντούτοις υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση για εντονότερη τουρκική ναυτική παρουσία σε θαλάσσιους χώρους. Και αυτό επιτρέψουμε να σημειώσω ότι είναι το καινούριο στοιχείο, αν θέλετε, στη συμπεριφορά της γείτονος. Εκτιμώ ότι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί έχει να κάνει, και εκφράζω και έναν ευσεβή πόθο, και με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο όμως πολεμικού ναυτικού,
Εκεί νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά ευτυχώς οι αποφάσεις λαμβάνονται, προχωράνε οι ναυπηγοί των τριών φρεγατών και ασκήθηκε πρόσφατα και η option για την απόκτηση τέταρτης, κάτι που αποτελεί πολύ καλό νέο. Mm-hmm. Επειδή όμως, όπως σας είπα, βλέπω την εντατικοποίηση παρουσίας της Τουρκίας στη θάλασσα, νομίζω ότι και εκεί εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε στα βήματα αυτά, στην αιώνια αυτής κακέρα, αν θέλετε, επιρροής και ισχύς. Τώρα μένουμε στη θάλασσα και θέλω να μου πείτε επί των ημερών σας για ένα περιστατικό, για την περίπτωση του Ουρούτς Ρέις, που το αντιμετωπίσατε. Και επειδή πια υπάρχει αρκετά μεγάλη χρονική απόσταση, σας ρωτώ πόσο κοντά φτάσαμε εκείνη την περίοδο σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Νομίζω ότι το πράγμα είναι αρκετά απλό. Όταν οι δύο χώρες κινητοποιούν το σύνολο σχεδόν του στόλου τους, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν κοντά στα 70 καράβια, πολεμικά πλοία, κάπως έτσι έγιναν τα ίμια, τελικά. Σε ένα περιορισμένο θαλάσσιο χώρο, περιορισμένης έκτασης, τότε απλά η ανάφλεξη μπορεί να είναι απλά ζήτημα κόπωσης ή ατυχήματος. Ή μια στοιχεία ενέργειας. Αυτό ευτυχώς αποφεύχθηκε. Νομίζω αυτό από μόνο υπήρχε. Του λέει πόσο κοντά φτάσαμε. Ως κίνδυνος όμως υπήρχε. Είχαμε και το επεισόδιο της επακούμβησης. Άρα συνέβη, να το πω έτσι, κάτι, έστω και σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση όμως χαίρομαι ότι δεν υπήρξε κλιμάκωση. Εκεί πρέπει να υπογραμμίσω τον πολύ βοηθητικό διάμεσο λαβητικό ρόλο που παίξανε εταίροι μας. Να ξεχωρίσω την παρέμβαση Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας, με την οποία ήμουν συνεχή επαφή εκείνες τις μέρες. Εταίρων που μιλούσαν και με την Τουρκία, όπως η Γερμανίδα ή ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ασφαλώς οι Αμερικανοί, που παρενέβησαν και κράτησαν ανοιχτό αυτό το κανάλι της επικοινωνίας και επικοινώνησαν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών προς τη μία την άλλη πλευρά. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ την συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιενς Στόλτεμπεργκ, τώρα που με ρώτησε τι κατά την εκτίμησή μου έπρεπε να γίνει και του είπα ότι έπρεπε οπωσδήποτε το Ουρούτς Ρέις να αποσυρθεί. Διότι αν μόνο του το Ουρούτς Ρέις δεν θα έβγαινε ποτέ αν δεν συνοδευόταν από το μισό τουρκικό στόλο. Χωρίς δε το Ουρούτς Ρέις στη θάλασσα δεν θα υπήρχε λόγος να κινητοποιηθεί ο τουρκικός στόλος. Και όταν με ρώτησε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό, επειδή ξέρω ότι είναι αθλητικός τύπος Στόλτεμπεργκ, κάθε πρωί κάνει το τζόγκινγκ του, του είπα πότε έχεις περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείς, όταν ξεκινάς το πρωινό σου τρέξιμο, όταν είσαι στο τέλος μιας ώρας αρκετά εντατικού τζόγκινγκ. Και εκεί νομίζω ότι κατάλαβε και ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, μακάρι να αποφεύγονται τέτοιου είδους κλιμακώσεις και εντάσεις στο μέλλον και νομίζω ότι είμαστε σε μία περίοδο, όπως σας είπα, ύφεσης στις εντάσεις του παρελθόντος, μακάρι αυτή να συνεχιστεί, αλλά με δεδομένες τις κόκκινες γραμμές μας και με δεδομένο ότι δεν διαπραγματευόμαστε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστώ.